Εμείς θα πάμε μέχρι την πόλη Τζεντού τώρα, στην Κίνα. Για πάμε λοιπόν. Εκεί όπου μας περιμένει ο καθηγητής μουσικής σε κολέγιο της Κίνας, ο κύριος Άρης Καμπάνος. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, κύριε Καμπάνο. Καμπάνο. Ναι, ναι. Μέσα κλεισμένος, ναι. Βγαίνετε έξω καθόλου? Όχι, δεν βγαίνουμε καθόλου έξω. Α, καθόλου, τώρα έχει απαγορευτεί. Εννοώ εκτός από τα απαραίτητα, δεν έχει απαγορευτεί, αλλά. Εντάξει, δεν βγαίνουμε, είναι πολύ επικίνδυνος αυτός ο ιός. Δεν μπορούμε να βγούμε κάθε μέρα, να πάμε βόλτα κλπ. Mm-hmm. Θα βγούμε μια φορά τη μέρα, κάθε δύο μέρες, mm-hmm. για να πάμε στο σούπερ μάρκετ απαραίτητα και μετά πάλι σπίτι κατευθείαν. Μάσκες βρίσκεται, κύριε Καμπάνο? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα αυτό με τις μάσκες, γιατί και εμείς με ρωτήσαν κάποιοι φίλοι από Ελλάδα να μου στείλουν μάσκες και τους λέω φέρτε τις, γιατί μπορεί να τις χρειαστούμε. Υπάρχει έλλειψη σίγουρα. Mm-hmm. Mm-hmm. Υπάρχουν στα φαρμακεία ουρές, στα νοσοκομεία κλπ. Αν πάει κάποιος να αγοράσει μάσκα? Εμείς που πήγαμε στο φαρμακείο προχθές δεν βρήκαμε μάσκες. Αυτό είναι το θέμα. Ότι υπάρχει αρκετή έλλειψη και είχαν βγει και κάποια βίντεο και κάποιες φωτογραφίες τις προηγούμενες ημέρες με κάποιους, ας πούμε, επιτίδιους οι οποίοι βρίσκανε τις μάσκες από τα σκουπίδια και τις μαζεύανε για να τις ξαναπουλήσουν σε τέτοιο βαθμό. Πάντως, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση να μην βρίσκεις μάσκα στην Κίνα. Μου κάνει εντύπωση να μην βρίσκεις στην Ελλάδα. Γιατί ξέρετε ότι έχουμε και στην Ελλάδα το ίδιο θέμα. Έχουν πάει εδώ διάφοροι τώρα. Έλληνες είναι. Κινέζοι είναι, Έλληνες που κάνουν business στην Κίνα στέλνοντας τις μάσκες εκεί είναι, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως τα φαρμακεία διαμαρτύρονται για ελλείψεις και εδώ. Επομένως κάτι παίζεται με αυτό. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Όσοι δεν βρίσκουν... ξέρω, πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι όποιος βρίσκει κάπου μάσκες να υπάρχουν, σου λέει φαίνεται ότι τις παίρνουν και τις αγοράζουν κατευθείαν. Καλά, αυτό που μας περιγράφεται τώρα να πηγαίνουν και να παίρνουν μέσα από τα σκουπίδια χρησιμοποιημένες μάσκες ξεπερνά όλα τα όρια. Mm-hmm. Στην περίπτωση όμως που κάποιος δεν βρίσκει μάσκα, τι κάνει, χρησιμοποιεί μαντήλια για παράδειγμα ή κάτι άλλο? Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες φωτογραφίες που έχουν στα social media εδώ στα κινέζικα που έχουν βγει. Δηλαδή, έχουμε δει να φτιάχνουν μάσκες, αυτοσχέδιες από πορτοκαλόφλουδες. Mm-hmm. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Μέχρι και σουτιέν είδαμε να βάζουν. Mm-hmm. Απίστευτα πράγματα. Ναι. Εσείς, κύριε Καμπάνο, εργάζεστε, αν δεν κάνω λάθος, στην Disneyland του Hong Kong, έτσι είναι? Όχι. Εγώ είμαι καθηγητής σε κολέγιο. Α, είστε καθηγητής σε κολέγιο. Έχετε σταματήσει να δουλεύετε, φανταζόμαστε τώρα. Κοιτάξτε, έπρεπε να ξεκινήσουμε από Δευτέρα, που τελείωσε υποτίθεται η Κινέζικη Πρωτοχρονιά, αλλά δεν ξεκινήσαμε. Έχουν κλείσει τα σχολεία μέχρι το 17 Φλεβάρι και κάνουμε τα μαθήματα online πλέον. Και τώρα τι σας λένε, πότε, μέχρι όσο πάει. Πότε θα ξεκινήσετε, δεν το ξέρετε ακόμα? Βλέποντας τι κάνοντας είναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι, δεν το ξέρουμε ακόμα. Το θέμα είναι ότι στην αρχή δεν φάνηκε να το παίρνει στα σοβαρά ο κόσμος. Mm-hmm. Και δηλαδή εμείς όταν ξεκινήσαμε μετά από τις διακοπές των Χριστουγέννων να κάνουμε μαθήματα, ενώ υπήρχε ο ιός, το ξέραμε. Δεν είχε δοθεί αυτή η έκταση. Ναι, δεν είχε δοθεί αυτή η έκταση, οπότε τα παιδιά δεν έρχονταν, ας πούμε, στο σχολείο με μάσκες. Εμείς δεν είχαμε ειδοποιηθεί να φοράμε μάσκες. Και πιστεύω, κι άμα έγινε αυτό δηλαδή, ας πούμε, εδώ, σίγουρα θα γινόταν και σε άλλες πόλεις. Αλλά πώς ξέφυγε στην αρχή η κατάσταση, κύριε Καμπάνε? Δηλαδή, υπάρχει αυτή η κριτική στους Κινέζους, ότι δεν έλεγξαν την κατάσταση από την αρχή και ίσως αυτό να ήταν καταλυτικό. Ναι, δεν φάνηκε να το παίρνει στα σοβαρά ο κόσμος. Εγώ έτσι πιστεύω στην αρχή. Και να υποτιμήθηκε, λέτε, στην πραγματικότητα. Τώρα, υπάρχει ένα κλίμα φόβου όσο αυξάνονται τα κρούσματα αλλά και οι θάνατοι. Βλέπετε ότι δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το περιβάλλον. Τι λέτε εκεί μεταξύ σας, τι συζητάτε? Κοιτάξτε, ναι, κάθε μέρα ξυπνάμε και βλέπουμε ότι υπάρχουν και περισσότεροι θάνατοι κλπ. Βέβαια. Εντάξει, για όλοι αυτοί οι πεθαμένοι που ακούμε, σίγουρα είναι ένα σημαντικό, ένα σημαντικός αριθμός, αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως και ότι το ποσοστό είναι στα 2% από τα κρούσματα. Ναι. Δίνεται όμως η πραγματική εικόνα από τα μέσα της Κίνας, γιατί βλέπουμε και κάτι περίεργα βίντεο από τα νοσοκομεία, όπου η κατάσταση είναι χαώδης και δεν ξέρω αν είναι η πραγματική εικόνα αυτή που δίνουν οι Κινέζοι στα δικά τους μίντια ή όχι. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που έχω δει από τα social media τουλάχιστον είναι ότι υπάρχουν πολλοί γιατροί οι οποίοι κάνουν τεράστιες βάρδιες και δηλαδή κοιμούνται μέσα στο νοσοκομείο, κοιμούνται ένας πάνω στο άλλον γιατί δεν μπορούν να πάνε σπίτια τους. Σίγουρα. Θέλετε να γυρίσετε Ελλάδα εσείς, κύριε Καμπάνε? Κάνετε προσπάθεια να γυρίσετε ή όχι, θα παραμείνετε? Τι λέτε? Κοιτάξτε, ακόμα θα παραμείνω εδώ πέρα και θα δούμε πώς πάει η κατάσταση. Πιθανόν αν χειροτερέψει ακόμα πολύ περισσότερο να. Βλέποντας και κάνοντας, λένε οι άνθρωποι, και είναι λογικό. Σας ευχαριστούμε πολύ από την Αθήνα. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καμπάνο. Καλημέρα.